Τελικά, είναι τόσο δύσκολο να αγοράσεις μια σχολική τσάντα για το παιδί σου? Πιστέψτε με, είναι. Λοιπόν, θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία, ύστερα από σχετική έρευνα αγοράς που έχω κάνει. Αρχικά ξεκίνησα από το διαδίκτυο, το οποίο και επέκλεισε με τιμία. Δεν ξέρεις ούτε τι, αλλά ούτε και αν τελικά θα το παραλάβεις. Οπότε οι επιλογές ήταν δύο. Από τη μια έχουμε το πολυκατάστημα και από την άλλη το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς. Προσωπικά ξεκίνησα από το πολυκατάστημα. Τι το ήθελα, παιδιά. Έχω καταλήξει να πάρω ό,τι μπορείτε να φανταστείτε για το σπίτι, εκτός από ένα πράγμα. Μαντέψτε τι. Τη σχολική τσάντα. Τη λύση όμως, για μια ακόμη φορά, μου έδωσε το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς μου, το οποίο και σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Δηλαδή, εγώ πιστεύεις ότι είναι καλύτερο να απευθυνθούμε σε ένα βιβλιοπωλείο σε σχέση με ένα πολυκατάστημα? Φυσικά και είναι καλύτερο να απευθυνθούμε στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς. Εκτός κι αν θες να πας για σχολική τσάντα και να καταλήξεις με φλογέρα. Καλή ώρα. Πέρα από αυτό, Άκη, στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς είναι οι άνθρωποι που γνωρίζεις, που βλέπεις καθημερινά. Είναι ο βιβλιοπόλης που εμπιστεύεσαι, που θα είναι δίπλα σου να σε κατευθύνει, να σε καθοδηγήσει και να σε βοηθήσει σε οτιδήποτε και αν χρειαστείς. Ναι, καλά όλα αυτά που λες, αλλά σε ένα πολυκατάστημα δεν θα βρούμε ενδεχομένως και χαμηλότερες τιμές σε σχέση με ένα βιβλιοπωλείο? Όχι, δεν θα βρούμε χαμηλότερες τιμές. Αυτό είναι ένας μύθος και θα σου εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Τα προϊόντα τα οποία είναι επώνυμα και τα οποία είναι τα κατάλληλα για τα παιδιά μας, αυτά που προτιμάμε για τα παιδιά μας, είναι και τα προϊόντα που υπόκεινται σε αντίστοιχους ποιοτικούς ελέγχους. Τα προϊόντα αυτά λοιπόν, Άκη, θα τα βρούμε στις ίδιες τιμές είτε στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς είτε στο πολυκατάστημα. Και τώρα που το σκέφτομαι, στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς θα βρούμε και καλύτερες τιμές. Γιατί ο βιβλιοπόλης που το γνωρίζουμε προσωπικά θα μας κάνει μια καλύτερη τιμή, θα μας κάνει και ένα εξτρά δωράκι για το παιδάκι μας. Σίγουρα όλοι σας, έστω και μια φορά, έχετε επισκεφτεί ένα βιβλιοπωλείο. Είτε για να αγοράσετε ένα βιβλίο, μια σχολική τσάντα ή τέλος πάντων οτιδήποτε σε γραφική ύλη. Έχετε αναλογιστεί ότι με την αγορά σας αυτή στηρίζετε σημαντικά την οικονομία της πόλης στην οποία ζείτε? Το βιβλιοπωλείο δεν είναι απλά ένα κτίριο, αποτελεί κοιτίδα πολιτισμού του τόπου στον οποίο ζούμε. Τι θα γινόταν αν έκλειναν τα βιβλιοπωλεία? Δεν θέλω να κλείσει το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς μου. Στηρίζω το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς μου. Και αυτή η μυρωδιά, βρε παιδιά, αυτή η χαρακτηριστική μυρωδιά που έχουν τα βιβλιοπωλεία, δεν θέλω να μου λείψει. Ούτε εσείς φαντάζομαι θέλετε να σας λείψει αυτή η μυρωδιά. Έτσι δεν είναι? Στηρίζουμε τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς για να μην χαθεί η ελπίδα. Σύλλογος Βιβλιοπωλών Τρικάλων.